Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα πως είδα από τον τίτλο ένα πρωτότυπο και πολύ μαγικό βίντεο. Η ιστορία μιας κουκουβάγιας. Και ταυτόχρονα η διάσωσή της. Η συγκεκριμένη κουκουβάγια είναι χωριστής που θα δούμε και προέρχεται από το ζευγάρι που μένει στον κήπο μου. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μικρό είχε πέσει από το δέντρο, αλλά είχε τραυματιστεί πολύ άσχημα. Εγώ συλλέγω κλιπάκια βίντεο από όταν την βρήκα, δηλαδή ένα μήνα και κάτι. Και τώρα έρχεται η πτώση ώρα να ενώσω όλα αυτά τα κλιπάκια για να βγει αυτό το μαγικό βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Στη γωνία του κάθε κλιπακίου θα βλέπετε και την ημερομηνία που τραβήχτηκε για να ακολουθείτε σωστά τη χρονολογία της ιστορίας. Και ας ξεκινήσει η μαγεία. Συνεχίζουμε λοιπόν το διπορικό του χωριστή. Έχει πλέον κλείσει 24 ώρες που τον έχω και έχει πλέον προσαρμοστεί με την παρουσία μου και με έχει συσχετίσει με το φαγητό όπως βλέπετε. Τώρα βέβαια του έπεσε το γεύμα, ήταν μια μικρή 40-ποδαρούσα στυλ ζωάκι. Τώρα δεν το βρίσκαμε στα χόρτα, δεν πειράζει, του έχω και μεγαλύτερο. Να λοιπόν, μια πιο μεγάλη 40-ποδαρούσα που δεν μπορεί να τη χάσει. Τρώνε εννοείται και έντομα, τρώνε τα πάντα. Τουλάχιστον όταν έχουν παιδιά, οι γονείς κυνηγάνε τα πάντα. Αν δεν υπάρχει κάποιο σπονδυλοτόπος, ποντικάκι, σαύρα, φίδι, και τα έντομα και τα αρθρόποδα γενικά είναι καλά. Βρήκαμε τελικά και τη 40-ποδαρούσα που το έσκασε και την έφαγε και αυτήν. Και γεια σας, ξανά συνεχίζουμε τη μαγική διάσωση. Κοντεύουμε το δεύτερο 24ωρο. Κανονικά δεν θα έδειχνα την κουκουβάγια τόσο σύντομα. Σκόπευα να τη δείξω μία εβδομάδα μετά, αλλά σήμερα έχουμε special γεύμα. Μικρά λοιπόν, μαγικά ροζ ποντικάκια. Ένα τέλειο κουκουβαγίστικο γεύμα. Βλέπετε πλέον έχει μάθει να τρώει, με έχει συνδυάσει με φαγητό. Αν και καμιά φορά ψηλά τρομάζει άμα με δει απότομα, αλλά εντάξει. Να λοιπόν και το τελευταίο ποντικάκι. Πανέμορφο. Και γεια σας και πάλι. Μετά από μία εβδομάδα λοιπόν, σήμερα η κουκουβάγια κλείνει μία εβδομάδα που την έχω διασώσει. Έχει εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα με τους ανθρώπους, αλλά ακόμα καμιά φορά τρομάζει εύκολα. Θα έβγαζα τα πλάνα πιο νωρίς, αλλά υπήρχαν κάποιες δουλειές και δεν πρόλαβα. Αλλά το βγάζω το βίντεο σήμερα και πάλι Σάββατο, για να είναι ακριβώς μια εβδομάδα αφού τη βρήκα. Τα πηγαίνει καλά βέβαια στην υγεία της, η φτερούγα έχει αρχίσει να φεύγει το πρίξιμο, αλλά το κάταγμα είναι, όπως βλέπω, αρκετά άσχημο, δηλαδή πιθανότατα να μην μπορέσει να πετάξει ποτέ ή έστω να πετάει, αλλά όχι σε βαθμό ώστε να το κάνει ικανό για επανένταξη στη φύση. Ας του δώσουμε τώρα να φάει και κάτι. Να το λοιπόν, το έβαλα λίγο σε πιο φωτεινό πλάνο για το τάισμα. Το ακούμε, βγάζει τον καλό ήχο να το πούμε. Αυτό τον ήχο το βγάζει όταν νιώθει άντα και θέλει να ζητήσει προσοχή. Όταν φοβάται με τον οποιοδήποτε τρόπο ή λόγο, βγάζει το χαρακτηριστικό χτύπημα με το ράμφος. Νομίζω ηχογραφήθηκε λίγο στην αρχή του βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε λίγο τέτοιο ήχο. Εντάξει, όπως είπα, ακόμα είναι λίγο αμφιλεγόμενο το τι θα κάνει όταν με δει. Νομίζω απλώς καμιά φορά, επειδή απότομα με βλέπει, μέχρι να συνηθίσει την εικόνα και να καταλάβει ποιος είναι μπροστά του, βγάζεται ένα κλασικά τον ήχο φόβου. Με τη λαβίδα σίγουρα έχει εξοικειωθεί, το έχει συνδυάσει με το φαγητό. Και με το χέρι βέβαια μπορώ να του δώσω φαγητό, αλλά εντάξει δεν μ' αρέσει να γεμίζω τώρα τα χέρια μου με κρέας και όλα αυτά. Και έχω παρατηρήσει τουλάχιστον στις αρχικές μέρες σίγουρα που δεν είχε μάθει εντελώς την εικόνα μου, αν φόραγα γάντια δεν έτρεγε τόσο, φοβόταν που έβλεπε ξαφνικά το χέρι μου μαύρο. Γενικά έχω παρατηρήσει όταν φοράω ρούχα
ή δεν φοράω ή έχω κάτι αλλάξει πάνω μου. Βγάζει καμιά φορά έτσι φόβο. Αλλά εντάξει, θα συνηθίσει αυτή την εικόνα. Θα δει ότι τα ανθρώπινα όντα τέλος πάντων αλλάζουν εμφάνιση από τη μια μέρα στην άλλη, οπότε θα συνηθίσει. Εδώ δίπλα έχουμε το κρέας. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ. Δεν θα το φάει εννοείται τώρα όλο αυτό. Απλώς θα έχουμε και αποθέματα για πολύ καιρό βέβαια. Άμα όντως καταλήξω να κρατήσω το πλάσμα, άμα δεν είναι ικανό για επανένταξη στη φύση, θα προχωρήσω στην εκτροφή θυράματος για την κουβάλια, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Ορίστε λοιπόν το πρώτο κρέας, να ήδη πάει να μπει στο κουτί. Τώρα κοιτάζει το πάτωμα, δεν με προσέχει. Και να, το έφαγε όλο. Δεν τρώνε και πάρα πολύ όταν είναι ώρα του φαγητού, γιατί δεν έχουν και αποθηκευτικό πρόλογο όπως πολλά πουλιά, οπότε κάθε φορά τρώνε λίγο και καλό, να το πω. Να, το ας πούμε το πει αυτό το κομμάτι, χώθηκε στη γωνία, δεν το βλέπουμε καλά που το τρώει. Και άμα το τρώει κιόλας, γιατί απλώς το έχει στο πάτωμα, πώς βλέπω. Και το πηγαίνει βόλτες. Προσπαθεί έτσι να μάθει να αρχίσει να κρατάει το γεύμα με τα νύχια του. Αλλά ακόμα δεν τον μπορεί αυτό. Αλλά εντάξει, το έφαγε όπως βλέπω. Άλλαξα και υπόστρωμα και έβαλα άμμο σήμερα. Αλλά εντάξει, άμα το φαγητό της το πετάει κάτω, θα γεμίζει χαλικάκια. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω έχει θέμα να το φάει, έτσι κι άλλως τα πουλιά τσιμπάνε τέτοια για τυχόν ύψη τους. Συνήθως οι κουκουβάγες έχουν ικανότητα να φτύνουν ό,τι δεν θέλουν. Ό,τι δεν χωνεύεται το πετάνε. Τώρα το πήρε και αυτό στη γωνία και δεν τη βλέπουμε καλά να τρώει. Αν και νομίζω φούσκωσε προς το παρόν, γιατί έφαγε δύο μεγάλα κομμάτια, συν ένα τρίτο. Να το βλέπουμε τώρα, δεν τσιπάει με τόση όρεξη. Φούσκωσε προς το παρόν λοιπόν, οπότε δεν δίνω άλλο. Να λοιπόν και στο χέρι μου να το δούμε λίγο καλύτερα πως είναι. Ακόμα δεν έχει τόσο καλή ισορροπία για να κρατιέται. Δεν είναι σε ηλικία που θα έφυγε από τη φωλιά ακόμα. Η δεξιά φτερούγα είναι η προβληματική που έχει το σπάσιμο, σε αυτό το σημείο ακριβώς. Ακόμα ψιλοκρέμεται, αλλά τουλάχιστον μπορεί να τη μαζέψει πλέον ελαφρώς και δεν κρέμεται τόσο πολύ και άσχημα όσο εννοείται τις πρώτες μέρες που τη βρήκα. Οπότε εντάξει, προχωράει καλά και ψέω θα έχει καλή εξέλιξη. Και να μην πετάξει ποτέ, τουλάχιστον η φτερούγα πιστεύω δεν θα κρέμεται τόσο πολύ. Και για όποιον ρωτάει, ναι, τα νύχια του είναι αρκετά κοφτερά και ας είναι μωρό και πονάει λίγο. Βέβαια μια γρατζουνιά εδώ που βλέπετε είναι άλλο, δεν έχει να κάνει αυτό. Τέλος πάντων, θα το βάλουμε πάλι πίσω στο κουτί τώρα. Γιατί δεν είναι και το καλύτερο ισορροπία ακόμα, όπως είπα. Αυτά λοιπόν και συνεχίζουμε. Και να είμαστε λοιπόν 12 του μήνα σήμερα, 12 Μαΐου, και συνεχίζουμε με τη μαγική κουκουβάγια. Σήμερα κλείνει 2 εβδομάδες που έπαθε το ατύχημα και αύριο 2 εβδομάδες που την έχω διασώσει. Πλέον έχει εξοικειωθεί εντελώς με τους ανθρώπους, ειδικά με εμένα, έχει την καλύτερη σχέση, να το βλέπετε, πλέον δεν φοβάται καθόλου. Με αφήνω το χαϊδέψω. Τώρα πεινάει κιόλας να φάει το μεσημεριανό του. Έχει μάθει να στέκεται και πάνω στο χέρι πιο καλά, έχει πιο ισορροπία. Και πλέον έχει αφήσει το στάδιο της φωλιάς. Την ίδια μέρα που βρήκα ένα από τα αδέρφια του πάνω στο δέντρο που είχε πετάξει από τη φωλιά, και αυτό λίγες ώρες μετά έφυγε από το κουτί που το φιλοξενούσα και από τότε εννοείται δεν ξαναέκατσε σε κουτί. Γιατί αυτά τα πουλιά της και φύγουν από τη φωλιά δεν ξαναεπιστρέφουν, δεν έχουν αυτό το ένστικτο. Δεν είναι σαν τα πιτσούνια που μπορεί να πετάξουν και να ξαναπάνε στη φωλιά για ύπνο για ακόμα κάποιες μέρες με εβδομάδες. Πλέον έχει βγάλει φτερά πρακτικώς όλο το σώμα.
Αν και δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι αναμειγμένα με το χνούδι και έχουν και ίδια απόχρωση. Το συγκεκριμένο είναι και σκούρο μορφικό. Το αδερφάκι του που είχαμε δει ήταν πιο ανοιχτόχρωμο και φαίνονταν πιο έντονα κάποια καθέφτερα. Αυτό είναι πιο σκούρο μορφικό και φαίνεται έτσι λίγο πιο το σταχτή του χρώμα με τα χνουδάκια και δεν φαίνεται τόσο καλά ότι έχει φτέρωμα, αλλά όλα αυτά εδώ που βλέπουμε τώρα δεν είναι χνούδι, είναι αληθινά φτερά. Έχει κάνει δηλαδή αρκετέ πρόοδους, πάει μια χαρά και σήμερα είδα έφαγε και πρώτη φορά μόνο του, χωρίς να του το δώσω στο στόμα. Για να το δούμε λοιπόν και τώρα μπροστά μας. Να λοιπόν το αφήνω κάτω το κρέας και θα το πάρει μόνο του. Αναγνωρίζει δηλαδή την εικόνα του φαγητού και τρώει. Βέβαια σήμερα είναι πρώτη μέρα, όπως είπα, ακόμα δεν το έχει μάθει απ' έξω, αλλά εντάξει. Αν του δείξω καλά που είναι το φαΐ, θα το πάρει. Και να που το πήρε. Αρχίζει να πειραματίζεται και σιγά σιγά το βλέπετε, πιάνει με τα πόδια του. Αλλά ακόμα δεν έχει τόση δύναμη να είναι στα πόδια και στο ράμφος, οπότε δεν μπορεί να το πιάσει με τα πόδια και να αρχίσει να κόβει μικρότερα κομματάκια. Και έτσι το καταπίνει ολόκληρο. Τώρα αυτό που κατάπιε ήταν μια μισή καρδιά κοτόπουλου, δηλαδή από αυτά του εμπορίου που έχουν στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, κουκουβάγες εννοείται και γενικά πολλά είδη δεινόσαυρων μπορούν να καταπιούν πάρα πολύ μεγάλες μπουκές. Εννοείται δεν είναι το ράμφος του μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα το προεξέχον. Είναι όλο το ράμφος όταν λέμε για ράμφος, όλο το στόμα μαζί και το άνοιγμα. Και εννοείται ο κουκουβάρι έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα στόματος, μπορεί να καταπιεί πάρα πολύ μεγάλα γεύματα. Ειδικά η ενήλικη εννοείται που έχει ακόμα πιο μεγάλο στόμα. Ας το δώσουμε και έτσι έτοιμο, τώρα εντάξει δεν έχει νόημα το πιάνω από κάτω. Αφού έχει μάθει σιγά σιγά αυτό έχει σημασία. Βλέπουμε και στο ράμφος, δεν ξέρω κατά πώς φαίνεται, έχει κάποια έτσι μουστάκια, έτσι τριχίδια, αρκετά πουλιά το έχουν, κυρίως αρπακτικά βέβαια. Αυτά λοιπόν, προς το παρόν, προχωράμε καλά λοιπόν με το χουχουριστή. Μεγαλώνει, αρχίζει να μαθαίνει να τρώει και μόνο τόσο γίνεται. Και συνεχίζουμε. Και σήμερα λοιπόν Κυριακή, και χθες έκλεισε 2 εβδομάδες που τον έχω. Και σήμερα βλέπουμε για πρώτη φορά κρατάει ένα γεύμα φυσικών διαστάσεων και αρτιμελές. Πρόκειται για ένα μικρό αγριοκοτόπουλο που πέθανε και το έδωσα. Ακόμα δεν έχει βέβαια τόση δύναμη να το ξεσκίσει πιστεύω σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά εντάξει, καλό είναι να πειραματίζει, να αρχίσει να μαθαίνει. Θα βρει σιγά σιγά ποια είναι τα σημεία μικρέας και πιστεύω μέχρι αύριο θα έχει φάει. Να, ήδη έκοψε ένα μικρό κομματάκι, κάπου εκεί στα μπούτια είναι τώρα στα πόδια. Και τρώει τώρα όσο θέλει. Αυτό θα το έχει όλη τη νύχτα να ασχολείται πιστεύω. Σύντομα θα αρχίσει να μαθαίνει να πίνει και νερό γιατί όσο είναι ακόμα υπό τη φροντίδα των γονιών του δεν πίνουν νερό. Ό,τι υγρασία παίρνουν είναι από το φαΐ τους. Και το βλέπουμε τώρα λοιπόν κανονικά τρώει μόνο το ένα ολόκληρο γεύμα. Βέβαια εντάξει έτοιμο καθαρισμένο από πούπουλα, δέρμα, εντόστια και όλα αυτά τέλος πάντων. Δεν ξέρει ακόμα ποια είναι τα καλά σημεία, πώς να πιάσει, πού είναι το κρέας και όλα αυτά, αλλά εννοείται με την εξάσκηση θα μάθει αυτά τα στοιχειώδη πράγματα. Οπότε κάνουμε πρόοδο σιγά σιγά. Αυτά λοιπόν ένα ωραίο νέο για την πορεία του χωριστή. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε αν θα φάει το πρώτο του ζωντανό γεύμα. Μικρά πονδυκάκια. Μισοψόφια είναι βέβαια αυτά, τέλος πάντων, αφού λίγο κουνιούνται, σαν ζωντανά μετράνε. Για να δούμε λοιπόν. Του υποδείξαμε, έπιασε το πλάσμα
και το πιάνουμε τα νύχια του, το στόμα, εξασκεί λίγο τις κινήσεις, προσπαθεί να το στραγγαλίσει, να του σπάσει το λαιμό, γιατί έτσι τρώνε κουκουβάγια στα θυράματά τους, τα σπονδυλωτά του σπάνε το λαιμό. Έτσι λοιπόν, ήσυχα και ωραία, του σπάνε το λαιμό και δεν υποφέρουν τα ποντικάκια, όλοι είναι χαρούμενοι. Έχει άλλα δύο, δεν τα έχει δει. Για να ξαναδείξουμε ότι έχει φάει. Και ένα, δύο-δύο τα έπιασε. Κατά λάθος βέβαια, το να το πήρα από την ουρά. Εντάξει, το έριξε το ένα. Τα κακοποιεί το άλλο. Ενώ το τρώει όμορφα. Σαν παπαγάλος το πιάνει, όπως βλέπετε. Τώρα το έχει πιάσει από τον πισινό του βέβαια, δεν σπάει το κεφάλι του, σπάει τι λεκάνη, τέλος πάντων. Πάντως βλέπετε, μαγεία, βλέπουμε ένα ράπτορα να πιάνει το φαγητό του. Ράπτορες να τονίσω, χαρακτηρίζονται όλα τα αρπακτικά πτηνά. Και πάει και το τρίτο ποντικάκι. Βέβαια σε αυτή την ηλικία στη φύση θα του φέρνανε ακόμα έτοιμο σκοτωμένο φαγητό, αλλά εντάξει τώρα για ένα τόσο μικρό πλασματάκι σιγά μπορεί να το τακτοποιήσει και μόνο του. Καλό είναι να μαθαίνει σιγά σιγά έτσι να κάνει κάτι και μόνο του, αφού στη φύση δεν μπορεί να ζήσει, τουλάχιστον ας κυνηγάει κατά κάποιο τρόπο να ξέρει για να σκοτώνει. Και αυτό ήταν λοιπόν ένα ακόμα μαγικό γεύμα για το χωριστή. Και γεια σας φίλοι μου, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι Τρίτη. Ξημερώματα βέβαια, 12 και κάτι η ώρα. Μόλις μπήκαμε στην Τρίτη δηλαδή. Και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, έκλεισε 3 εβδομάδες μαζί μου κιόλας, πέρασε τόσο καιρός. Συνεχίζω μια χαρά. Το φτερό πλέον πρακτικώς έχει επουλωθεί, αλλά δεν το ανοίγει πολύ, δεν νομίζω θα το ανοίξει δηλαδή και πολύ περισσότερο. Και σήμερα έχουμε γεύμα για ακόμα μια φορά, γιατί σήμερα ήδη έφαγε, αλλά δεν ήταν πολύ ολοκληρωτικό. Σήμερα έχουμε ένα μικρό κοτόπουλο, μόλις πέθανε αυτό, ήταν φρέσκο φρέσκο δηλαδή. Το έχω καθαρίσει και λίγο μπροστά εδώ τον πρόλογο που έχει το φαΐ που είχε φάει, αλλά αυτό δεν πήγαινε καλά στην υγεία του και πέθανε. Δεν είχε και πολύ φτερά, οπότε ναι, δεν ήταν σόι. Έφαγε και μέσα στη μέρα ένα ακόμα κοτοπουλάκι που είχα, αλλά δεν ήταν πολύ ικανοποιητικό αυτό το γεύμα. Ήταν λίγο αδύνατο αυτό, πως το βρήκα πεθαμένο και ήταν φρέσκο σχετικά όμως, οπότε το έδωσα. Γενικά σαν αρπακτικά μπορούν να φάνε και πεθαμένα το πολύ μία σε δύο ημερών, δεν είναι κάτι αυτό. Όμως τώρα έχουμε ένα φουλ γεμάτο, φρέσκο φρέσκο. Δεν έχω βγάλει τα εντόστια και όλα αυτά γιατί τα τρώει, δεν είναι άχρηστα, οπότε να το φουσκώσουμε λίγο. Για να δούμε, το πήρε λοιπόν. Τώρα δεκά το φάει πιστεύω όλο, δεν θα αφήσει κάτι γιατί το βλέπω ρεξάτο για φαΐ. Αλλά έχει ένα κακό συνήθειο. Πάντα γυρνάει πλάτη όταν τρώει, δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα πάρω την κάμερα στο χέρι να το βλέπουμε καλύτερα. Γιατί όπως θα γυρνάει πάντα την πλάτη του, να του. Πάλι γυρνάει πλάτη. Λες και θα το πάρω. Οπότε ναι, πρέπει να το κυνηγάω κάθε φορά που τρώει πρακτικώς αν θέλω να κάνω βίντεο, γιατί δεν με αφήνει, δεν ξέρω γιατί. Πάντα μου γυρνάει πλάτη όπως σου είπα. Λογικά πιστεύει ότι θα το πάρω. Αυτό δεν το έχω γδάρει και πολύ βέβαια, συνήθως τα γδέρνω τα πτηνά γιατί έχουν και φτερά και όλα αυτά, οπότε δεν έχει νόημα να το αδίνω με φτερά, το άλλο το μαθάει, θα γεμίζει και το τόπο και εντάξει δεν είναι βολικό για το σπίτι το άλλο αυτό και τζάμπα θα κουράζεται και αυτό.
Να το ξεκινάει από το κεφάλι κλασικά, έτσι κάνω τα αρπακτικά από την ασύνδεση, όπως από το κεφάλι ξεκινάνε, ειδικά οι κουκουβάγες που συνήθως τα πιο πολλά θυράματα τα καταπίνουν έτσι, δεν τα κομματιάζουν, άμα είναι μικρά. Γενικά όποιος ζώο καταπίνει ολόκληρο το φαγητό του, από το κεφάλι ξεκινάει πάντα, είναι κανόνας αυτό. Να το, όπως βλέπουμε γύρισε κανονικά την πλάτη του, δεν υπάρχει κανονική, να το πούμε, οπτική έπαφη, δεν μπορούμε να δούμε τι κάνει. Να το στρίψουμε λίγο. Άμα βλέπετε, του βάλα σήμερα και δαχτυλίδια. Εντάξει, δεν είναι κανονικά δαχτυλίδια για αρπακτικά πτηνά. Δεν έχω πρόσβαση σε κάποιο κατάστημα που να πουλάει κάτι τέτοιο, αλλά του βάλα κάτι πρόχειρο. Να το λοιπόν. Αρχίζει να καταπίνει, αλλά τώρα δεν μέσα να το καταπιεί όλο. Γιατί εντάξει, είναι και φουσκωτό, έχει τα όργανα μέσα. Όπως έλεγα, του έβαλα κάποια τσία, ας πούμε, πρόχειρο τύπου δαχτυλίδια για να το μάθουμε σκηνάκι που τα κάνουν τα αρπακτικά που τα δένουν σε κάποιο σημείο για να μαθαίνουν, ας πούμε, εδώ ένα καλό σημείο να ξεκινήσει εκπαίδευση να κάθεται φρόνιμο. Γιατί εντάξει, τώρα αρχίζει να περιφέρεται πολύ μέσα στο σπίτι κάθε φορά και βρωμίζει, μπορεί να σπάσει και τίποτα. Μπορεί να είναι ανάπηρο, αλλά έχει αρκετή δύναμη αποκτήσει τα πόδια και χοροπηδάει και το έχω βρει σε μέρη που δεν το περίμενα ότι θα έχει πάει, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να αρχίσει την εκπαίδευσή του, μα είναι γιατί μεγαλώνει, είναι σχεδόν ένα μήνα μαζί μου και ενός μήνα μπορεί να είναι το ίδιο, δηλαδή κοντά 2 μηνών τώρα. Τέλος πάντων. Όπως βλέπουμε, έχει αρχίσει να ροκανίζει το κεφάλι, πήγε πριν να το καταπιεί ολόκληρο, αλλά εντάξει. Δεν είναι δυνατό αυτό, είναι φουσκωτό γεύμα αυτό. Αλλά άμα ήταν ενήλικο θα το κατάπινε ολόκληρο σίγουρα, ειδικά άμα είναι θηλυκό. Γιατί τα θηλυκά αρπακτικά πτηνά είναι πιο μεγάλα από τα αρσενικά πάντα. Ακόμα δεν ξέρουμε το φύλλο του, όλο λέω να κάνω τεστ DNA, αλλά όλο μου διαφεύγει, το ξεχνάω. Αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο επίγον, δεν είναι ότι θέλω να κάνω και ένα παραγωγή. Μια εντελώς τυχαία προσθήκη ήταν αυτό, μια τυχαία διάσωση. Αλλά εντάξει, καλό είναι ότι θα μείνει μαζί μου, να ξέρω ότι είναι έτσι, να μην έχω αυτή την απορία. Ακόμα δεν έχει βέβαια και τόσο δύναμη στο ράμφος και στα πόδια και καμιά φορά λίγο χάνει το συντονισμό του. Να, τώρα κατάπιε ολόκληρο το κρανίο. Όπως έλεγα, δεν έχει τόσο δύναμη ακόμα και δεν μπορεί να ξεσκίσει τόσο εύκολα κομμάτια, ας πούμε, δυσκολεύεται λίγο στο να ασκήσει τις φτερούγες από το σώμα ή κάτι τέτοιο. Αλλά μεγαλώνοντας τέτοια μικρά γεύματα δεν θα χρειάζεται καν να τα ασκίζει, θα τα καταπίνει ολόκληρα. Τώρα έφυγε το κεφάλι ένα μεγάλο κομμάτι. Μένει το υπόλοιπο σώμα για να δούμε αν θα καταφέρει να το καταπιεί, αλλά δεν νομίζω. Θέλει ροκάνισμα. Πάντα τα γεύματα καθαρισμένα βέβαια θα τα δίνω. Όπως είπα, για να μην κουράζεται με μάδημα και όλα αυτά, ειδικά τροκτικά και άλλα τέτοιου τύπου θηλαστικά που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον στη δίαιτά του. Πρέπει να είναι βαρμένα, γιατί οι κουκουβάγες βγάζουν και πέλετ με ό,τι δεν χωνεύουν, δηλαδή το βγάζουν σαν τριχόμπαλα, ας πούμε, και εντάξει, άμα τρώει τροκτικά θα βγάζει μπαλάκια με γούνες και όλα αυτά. Να, το πέλετ είναι αυτό, αυτό είναι τις προηγούμενες εβδομάδες, τα συλλέγω, έτσι είναι ενδιαφέρον. Κοτοπουλάκι είναι και αυτό, αν θυμάμαι καλά. Βλέπετε, εδώ είναι ότι δεν χώνεψε, κόκαλα. Και κόκαλα, γιατί ναι, όπως είπα, τα δίνω έτοιμα χωρίς φτερά. Αλλιώς έχει και πούπουλα μέσα αυτό εδώ. Και πριν έκανε πέλετ με το κοτοπουλάκι που έφαγε το μεσημέρι, αλλά δυστυχώς το έβγαλε από ψηλό μέρος και έπεσε κάτω και διαλύθηκε. Γίνε σαν απλώς πεμετός έτσι, χύμα. Κρίμα, θα ήταν ωραίο γιατί αυτά βλέπετε, ας πούμε, ξεραίνονται έτσι μέσα από το σάλιο, από τα υγρά του στομαχιού και άμα βγει σε χαμηλό ύψος και δεν πέσει κανείς πλάτσε, γίνεται αυτό το σχηματάκι, αυτό το λένε πέλετ κουκουβάγιας. Μέσα έχει ό,τι δεν χωνεύεται, δηλαδή από το ζώο. Και να, εδώ έχουμε άλλο, ένα με σκαθάρια μέσα. Βλέπουμε τον εξωσκελετό από δύο διαφορετικά σκαθάρια. Από ένα σκαθάρι ρινόκερος και ένα άλλο έτσι μαύρο σκαθάρι που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πώς λέγεται.
Γενικά οι κουκουβάγες δεν έχουν σκληρό στομάχι, δεν χωνεύουν παρά μόνο ό,τι είναι κρέας. Όλα τα άλλα φεύγουν έτσι σε μορφή pellet. Και εδώ να σας θυμίσω να κάνετε like, subscribe και κοινοποιήστε αυτό το super μαγικό βίντεο μου και το super μαγικό μου κανάλι για να το δουν και άλλοι μαγικοί άνθρωποι. Και όπως είδαμε, κατάπιε επιτέλους ολόκληρη την τελευταία μερίδα και μας έκανε και τη χάρη κατά κανόνα να είναι μπροστά στην κάμερα ακριβώς, δεν μας γύρισε την πλάτη, λίγο πήγε να κάνει κάτι και το έστρεψα. Τώρα η μουσική να ακούσετε ήταν απλώς ένα μήνυμα από μια εφαρμογή τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα βίντεο μεγάλο, το πιο μεγάλο κομμάτι που γύρισα προς το παρόν, που θα ενωθεί με όλα τα υπόλοιπα εννοείται. Αυτό λοιπόν το βίντεο, να ακόμα έτσι του βγαίνει τάση να φάει. Πάει στο χέρι μου, ζητάει, αλλά εντάξει, τώρα άμα του δώσω κρέας θα το φάει όλο εννοείται. Άμα πάω να του δώσω ένα ολόκληρο ακόμα κοτοπουλάκι, ας πούμε, δεν θα το φάει. Ίσως λίγο να το τσιμπήσει και να το πετάξει. Να το κάνει προς τα πίσω, θέλει, νομίζει, θέλει να του δώσω φάει και πάει πίσω. Σε έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα ακόμα κομμάτι βίντεο με τη μαγική κουκουβάγια. Και σήμερα έχουμε το πρώτο μας ενήλικο ποντικάκι. Είχαμε γενικά καλή ψαριά, αλλά θα φάει μόνο το ενήλικο για τώρα. Και ένα που το όπιασε. Για ακόμα μια φορά γυρνάει την πλάτη, κακό συνήθιο, αλλά για να δούμε, να το τρώει. Αυτό μπορεί να το καταπιεί ολόκληρο εννοείται. Να το πάει να καταπιεί. Αλλά θέλει να γυρνάει πλάτη, αλλά θα φροντίσω να μην γυρίσει για να το δούμε.
και να πάει το ποντικάκι. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τη μαγική κουκουβάγια και πλέον έχει κλείσει έναν μήνα. Πολύ πρόσφατα, πριν 2 ημέρες. Και σήμερα θα φάει ένα γεύμα, ένα ωραίο σκαθάρι. Έφαγε πριν κι άλλα πολλά, αλλά δεν το έβαλα βίντεο, δεν προλάβει να εκείνη τη στιγμή. Τώρα μπορεί να κυνηγήσει μόνη της τουλάχιστον τέτοια μικρά πραγματάκια. Ας την δούμε λοιπόν. Να, ότι αμέσως το έπιασε. Να εξασκείται τώρα σιγά σιγά με αυτά τα απλά γεύματα. Και μεγαλώντας ίσως μπορείς να πιάσει και ποντίκι. Τα για φουλ άγριο ποντίκι δεν ξέρω, αλλά εκτροφής ποντίκι που είναι πιο χαζεμένα σίγουρα θα τα πιάνω. Γενικά τώρα εφόσον δεν μπορεί να πετάξει, έχει εξασκηθεί στα πόδια και έχει αρκετή δύναμη και τρέχει και πηδάει, οπότε τουλάχιστον στο έδαφος θα μπορέσει να ασκήσει λίγο την τέχνη του κυνήγιου. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Έκλεισε έναν μήνα. Και συνεχίζουμε τη μαγική ιστορία της κουκουβάγιας. Σήμερα κλείνει 5 εβδομάδες που την έχω. Ω, μα τι είναι αυτό, ένα ακόμα ποντικοειδές γεύμα. Για να δούμε. Ω, το ποντίκι τρέχει. Το ποντίκι το σκάει. Ω, το ποντίκι πιάστηκε. Αντιστέκεται όμως. Τι έγινε τώρα. Και ανοίξει η κουκουβάγια. Και ναι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσει λίγο να εξασκείται και στο ζωντανό ποντίκι. Τα ζωντανά ποντίκια τρέχουν, χτυπιούνται και κοπανιούνται. Ακόμα δεν τις έχω δώσει ζωντανό, εννοείται θα το είχα βγάλει σε πλάνο αυτό. Θα ήταν μια πρόοδος, αλλά κάτι είναι και αυτό, να τώρα το πιάνει από το κεφάλι. Και το κατάπιε. Το έπιασε από το κεφάλι γιατί έτσι τα πιάνουν για να τα σταγκαλίσουν. Αλλά εντάξει, κυνήγησα αρκετά καλά το ποντίκι, μπορώ να πω. Κι ας μην ήταν ζωντανό, για πρώτο με κυνήγι ποντικού, καλά ήταν. Ω, μα τι είναι αυτό, είναι πτάμινο ποντίκι, προσγειώθηκε στο έδαφος. Και τρέχει, τρέχει, τρέχει. Ωχ, το έπεσε. Και ένα ακόμα μαγικό ποντίκι που εμφανίστηκε εντελώς μαγικά μπροστά μας, συλλήφθηκε. Λες τι δικιά δούμε που το τρώει. Να τρέχει με το μαγικό χνουδωτό πλάσμα. Να ακούσατε ένα κράκ, του έσπασε το μικρό λαιμό για να το στραγγαλίσει. Και το ποντίκι τερματίστηκε. Και γεια σας φίλοι μου, συνεχίζουμε εδώ πέρα με τη μαγική κουκουβάγια. Πλέον έχουμε μπει για τα καλά στον μήνα και κάτι. Και σήμερα έχουμε special video. Θα της δώσουμε το πρώτο ζωντανό γεύμα. Μπροστά στην κάμερα λοιπόν, ποντικάκι. Το πρώτο ζωντανό βέβαια ποντίκι που της είχα δώσει, το είχα κάνει off camera γιατί δεν ήθελα να χειρίζομαι και τρίποδα και όλα αυτά, γιατί δεν ήξερα το ποντίκι ξεφύγει, άμα θα το κρατήσει οτιδήποτε, ήταν η πρώτη φορά που θα έρχονταν σε επαφή με ποντικό και δεν ξέρω, μπορεί να τη δάγκωνε οτιδήποτε και να φοβόταν και να το άφηνε και να μου φεύγει μέσα στο σπίτι και θα γινόταν χαμός. Αλλά εντάξει, το κράτησε το πρώτο. Τώρα έχουμε το δεύτερο, το οποίο βέβαια δεν είναι και το πιο, να το πούμε, normal ποντικάκι. Γιατί όταν το έπιασα κατά λάθος το ζούπηξα λίγο παραπάνω και τώρα είναι λίγο χαζεμένο, οπότε είναι για πλάκα το θέμα αυτό, δηλαδή για πλάκα το πιάνει. Δεν πειράζει, έστω και μισο χαζεμένο, μισο ψόφιο, τι είναι, τέλος πάντων μας κάνει. Το βλέπετε πάντως, μέσα από το γυαλί το βλέπει, θέλει να το πιάσει οπωσδήποτε. Και να το ποντικάκι το έπιασε αμέσως.
Άφησα και το βάζω κάτω, δεν άκουσα άμα το έκανε κράκ, αν του σπάσε το λαιμό. Γιατί το βλέπω κάπως ένα σεν περίεργα. Ναι, τώρα ακούστηκε. Το έσπασε λίγο. Πάει το ποντικάκι. Πέθανε. Αυτό είναι το δεύτερο επαρκτικό ποντίκι που σκοτώνει. Αλλά το πρώτο που σκοτώνει εντελώς χωρίς τη βοήθειά μου. Το πρώτο το κράταγα με τη λαβίδα ταυτόχρονα, γιατί δεν ήξερα άμα θα φύγει. Όπως είπα, και φοβόμουν μη φύγει μέσα στο σπίτι και γίνει καμιά βλακεία τέτοια. Τέλος πάντων. Οπότε είναι το πρώτο κανονικό κυνήγι, να το πούμε. Τώρα γυρνάει και την πλάτη. Το έχει αυτό το ελάττωμα. Φοβάται μην της πάρει το φαγητό. Το ακούτε πως το σκίζει λίγο, το κάνει κρακ. Πάει το ποντίκι, πέθανε για τα καλά τώρα. Αυτό έβγαλε και αίμα, είδα τώρα. Το χτύπησε καλά. Συνήθως δεν τα σκίζουν και τόσο πολύ τα ποντίκια, γιατί τα καταπίνουν ολόκληρα. Τέλος πάντων. Κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον, έτσι να σκοτώνει το θύραμά της, να κάνει μια φυσική πράξη. Αφού να πετάξει δεν μπορεί, να αναπαραχθεί δεν μπορεί. Έστω το κυνήγι κατά κάποιο τρόπο, ας το κάνει. Και πάει το ποντικάκι. Πλέον χάθηκε από αυτόν τον κόσμο. Και γεια σας, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μαγική περιπέτεια με την κουκουβάγια. Και είμαστε εδώ στην αρένα με το ποντίκι. Εχθές λοιπόν την είχα βάλει εδώ μέσα και έρχεσε το πρώτο ποντίκι ολομόναχη χωρίς βοήθεια. Ζωντανό, όχι ζαλισμένο ή οτιδήποτε, όπως το τελευταίο που είδαμε. Δεν είχα την κάμερα βέβαια, δεν το έγραψα, ήθελα να δω λίγο πώς θα πάει. Και με την κάμερα δεν συντονίζομαι πολύ καλά, πρέπει να έχω το νου μου πως φύγει και κάνα ποντίκι ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είδα τα πήγε καλά εχθές, οπότε τώρα θα τη βάλουμε μέσα στην αρένα να πιάσει το ποντικάκι. Για να δούμε, το έπιασε. Όχι. Όχι, το ποντίκι τρέχει. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αφήσω το ποντίκι σε μεγαλύτερο χώρο, γιατί είναι άγριο ποντίκι, δεν είναι από τα 20 τα λευκά, οπότε μπορεί να φύγει μέσα στο σπίτι. Οπότε έχουμε μια μικρή αρένα εδώ πέρα. Για να το πιάσει. Λογικά το πιάσει, πεινάει. Σήμερα έχει φάει μόνο ένα ποντικάκι και αυτό ήδη σκοτωμένο. Και να το έπιασε. Δεν φαίνεται καλά απ' έξω. Να το ακούσατε, έκανε κράκ το κεφαλάκι του. Και το ποντίκι απλώς πέθανε. Και πάει το ποντικάκι αυτό. Όμως έχουμε ακόμα ένα. Την πήγα τώρα εδώ που κάθεται, γιατί έξω κάτι την αποσυντόνιζε, κάτι έβλεπε, κάτι άκουγε, τέλος πάντων. Και πάει και αυτό το ποντικάκι. Και γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε εδώ με τη μαγική κουκουβάγια. Και σήμερα έχουμε ένα special πρωτότυπο γεύμα. Ένα πολύ ωραίο νεαρό αρουραίο. Το βρήκα στο πάτωμα, κάτω από το πεύκο που ήταν η φωλιά του.
Μάλλον έπεσε από κάποιο από τα αδέρφια του, το πήγαν οι γονείς για γεύμα και το έπεσε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έτσι κι άλλως για μωρό χωριστή προοριζόταν αυτό, όπως καταλαβαίνω, και σε μωρό θα πάει. Και είναι και ο πρώτος αρουραίος που τρώει. Δεν έχει ξαναφάει τόσο μεγάλο τροκτικό. Για να δούμε, θα το καταπιεί ολόκληρο ή θα το σκίσει. Να, τώρα δεν ξέρω αν φάνηκε λίγο στο στήθος, έχει αίμα. Κάπου εκεί το χτύπησε ο ενήλικος ο χωριστής και το σκότωσε. Και είναι και τα ματάκια του λίγο συμπιεσμένα, του σπάσε το κεφάλι ο πατέρας ή μητέρα, ποιος το σκότωσε τέλος πάντων αυτό το πλάσμα. Τα ακούτε και αυτό το σπάει βέβαια το κεφάλι του, έτσι να το εξοντώσει. Δεν ξέρω ότι είναι ήδη πεθαμένο. Δεν σηκτοδώσει, ως πάνω το κακοποιεί. Βέβαια εντάξει το χτύμα μου ο αρουραίος δεν υπάρχει πια πολύ. Πριν μία εβδομάδα βέβαια είδα έναν, αλλά δεν νομίζω υπάρχει πληθυσμός. Εντάξει τόσα αρπακτικά υπάρχουν, φίδια, γάτες, κουκουβάγες. Πού το περιθώριο για αρουραίους. Μόνο τα μικρά τα χαζά τα πονδυκάκια καταφέρουν να ξεφύγουν πάντα και βρίσκουν το δρόμο τους στον περιστερόνα. Να πήγα να μετακίνησω λίγο την καρέκλα του να τον βλέπουμε καλύτερα. Έφυγε κάτω. Αλλά πάλι γυρνάει την πλάτη. Τώρα τρέχει με αυτή τη βλακία μέσα στο σπίτι. Πού θα πάει. Μπορεί να το καταπιεί ολόκληρο. Άμα το διαισθανθεί ότι μπορεί να το καταπιεί, δηλαδή θα το κάνει. Να το ανέβασα πάνω στην καρέκλα πάλι. Να είναι πιο βολικά και να μην τρέχει με αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι και βρωμίζει. Έχω βέβαια λίγο απορία άμα το έβρισκα ζωντανό και το έδινα θα μπορούσε να σκοτώσει τόσο μεγαλούτσικο τροκτικό. Πιστεύω ναι, έχει δύναμη αφού του έσπαγε το κεφάλι, αν και σίγουρα το έχει ήδη σπάσει λίγο η ενήλικη κουβάλια που το έπιασε. Συν ίσως άλλο λίγο κάποιο από τα αδέρφια το αν πρόλαβε λίγο να το ζουλήξει. Αν και αυτός ακούγεται να το σπάει πολύ. Να το λοιπόν το τρώει, τελικά το σκίζει, δεν το καταπίνει ολόκληρο, αν και μπορεί. Τουλάχιστον έκατσε τώρα ήσυχο. Δεν πάει γύρω γύρω στην κάρτα να το κυνηγά, να το βγάλει μια καλή λήψη. Εν τω μεταξύ οι αρουραίοι έχουν λευκό κρέας, όπως και τα ποντικάκια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται σε αυτό το βίντεο. Γιατί είναι φρέσκο αυτό και έχει και λίγο αίμα και δεν είναι και τόσο λευκό το κρέας αυτού. Μπορεί να κάνει άλλο είδος, δεν ξέρω τώρα πόσα ήδη έχουμε στην Ελλάδα. Κάνα 2-3 δεν θα υπάρχουν, μπορεί και παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε μετά την οικογένεια των αρουραίων και πόσα ήδη υπάρχουν. Το μόνο που κάνουν καλό είναι να είναι τροφή για αρπακτικά όπως αυτό εδώ. Και να σκορπάνε εννοείται πανδημίες όπως χολέρα και πανούκλα. Αυτά για να τα ακούν οι ποντικόφιλοι που τα γλύφουν και τα φυλάνε. Τα βλέπετε λοιπόν ποντικόφιλοι, αρουραιόφιλοι, τροκτικόφιλοι. Αυτή είναι η μοίρα του ποντικού και του αρουραίου. Αυτός είναι ο ρόλος του. Να κομματιάζεται και να ξεσκίζεται από αρπακτικά. Δεν είναι η θέση του λοιπόν
στο σαλόνι σας να το γλύφετε και να το φυλάτε. Η θέση του είναι στο στομάχι αρπακτικών, κουκουβάγια, γάτα, αλεπούς, φίδι, τσακάλι, λύκο, αετός, γεράκι. Και άμα πάμε σε καμία πιο extreme χώρα με μεγάλα αρθρόποδα, στα σωθικά καμιά σκολοπένδρας ή κάποια γιγάντια σαραντούλας. Έτσι είναι αυτά τα ζώα, θυράματα και μόνο θυράματα. Δεν είναι κουνελάκια να τα βάζουμε στο σπίτι μας. Είναι βρώμικα πλάσματα, επιβεβαιωμένα από την ιστορία και από την επιστήμη ότι είναι από τους χειρότερους φορείς ασθενειών. Κυρίως σε αρουραίοι κιόλας, όχι τα ποντικάκια τόσο. Ανάλογα βέβαια και το είδος του ποντικού. Οι αρουραίοι όμως που έχω δει πολλούς στο YouTube, στο εξωτερικό βέβαια, στην Ελλάδα δεν τολμάει κανείς τόσο πολύ. Έχω δει πολλούς εκεί αρουραιόφιλους με ποντίκια πάνω τους να κρέμονται, να τους γλύφουν, να τα γλύφουν, να τα φυλάνε. Και όλα αυτά τα πράγματα με ένα δάγκωμα ξέρω εγώ μπορούν να σου σκοτώσουν. Τέλος πάντων. Να τα λοιπόν. Αυτά είναι τα καλύτερα πλάνα από έναν αρουραίο. Κομματιασμένος από ένα αρπακτικό. Τώρα βέβαια μετά από αυτό πρέπει να πλύνω ή να κάψω αυτό το χάζο μαξιλαράκι. Ευτυχώς δεν κάθεται κανείς αυτή την καρέκλα γιατί έτσι και έως είναι σπασμένο αυτό το πανί. Τα το καθάρισε όλο νομίζω, δεν έμεινε τίποτα μέσα, ευτυχώς. Τα έφαγε ήσυχα τα όργανα, δεν πέταξε τίποτα, δεν τεινάχτηκε γιατί είμαι πολύ κοντά και το τελευταίο πράγμα που έχω όρεξη είναι να πέσει πάνω μου κομμάτι από αυτό το πράγμα. Τώρα ένα άδειο δέρμα είναι, με λίγο κρέας και κόκαλα. Μπορεί να το καταπιέ, αλλά κάτι μου λέει θα συνεχίσει να το κόβει λίγο-λίγο. Και όχι, εντάξει το κατάπιε, ευτυχώς τέλειωσε. Το ποντίκι ή μάλλον ο αρουραίος. Λίγα μυαλά μείνανε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πετάξω λίγο ενόπνευμα να το αποστηρώσω. Τώρα έμεινε λίγο η ουρά στο στόμα. Θα το καταπιεί σαν μακαρόνι. Και αυτό ήταν ένα ακόμα μαγικό κλιπάκι με το πρώτο γεύμα αρουραίου. Και να είμαστε πάλι λοιπόν στο σήμερα, βλέπουμε στην οθόνη πότε είναι ακριβώς το σήμερα ημερολογιακός, τέλος πάντων. Έχει μεγαλώσει πλήρως, τουλάχιστον για την ηλικία του είναι ok το μέγεθός του. Το συγκρίνω με τα αδέρφια του που τελευταία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ξανά γύρω από το σπίτι σε έντονο βαθμό, οπότε έχω και ένα καλό μέτρο σύγκρισης. Οπότε η ανάπτυξή της είναι αρκετά καλή. Δεν ξέρω αν είναι αρσενικό θηλυκό, δεν έχει γεννητές DNA, ήθελα να κάνω. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο προτεραιότητα, οπότε όλο το άφηνα και το άφηνα. Τέλος πάντων, δεν είναι σαν τους μεγάλους δεινοσαύρους που τους παίρνω με ένα σκοπό, με ένα ζευγάρι και θέλω οπωσδήποτε αρσενικό θηλυκό. Αυτό ήταν εντελώς τυχαίο περιστατικό. Όπως και να έχει, κάποια στιγμή θα γίνει τεστ DNA και θα υπάρχουν νέα και από αυτό το κομμάτι. Όπως και να έχει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Το μορφικό του έχει φανεί είναι το γκρίζο, το οποίο είναι και σπάνιο πλέον στην Ευρώπη. Πιο πολλές γίνονται καφέ από γκρι. Υπήρχαν δύο μορφικά, το γκρι και το καφέ. Σε αυτό το είδος πλέον το γκρι είναι πιο σπάνιο. Ήταν πιο πολύ για καμουφλάζ όσο υπήρχαν χιόνια και όλα αυτά, αλλά πλέον με την κλιματική αλλαγή το καφέ είναι πιο ισχυρό γιατί πλέον δεν χρειάζεται καμουφλάζ χειμωνιάτικο τόσο πολύ. Αλλά αυτή όπως βλέπω έχει το γκρι μορφικό. Δεν νομίζω να το γυρίσει σε καφέ, θα φανεί βέβαια μεγαλώντας. Πάντως τώρα γκρίζο είναι. Βλέπετε είναι αρκετά ήμερο, βασικά κανονικά ήμερο, είναι αυτό που ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του. Αν και όταν το βρήκα είδατε ήταν αρκετά μικρό, αλλά οκ, πλέον έχει ξεχαστεί από κουκουβάγες και όλα αυτά, δεν έχει νομίζω κάποια επαφή. Βέβαια ακούει τα αδέρφια του γύρω στην αυλή, δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιο υπόλοιπο ένσυκτο
καταλαβαίνει τι είναι αυτά που ακούει. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έχει αρχίσει να βγάζει και τα τσαρούγια και τα νεαφτερά στα πόδια. Και προχωράει, μεγαλώνει ακόμα δηλαδή. Αλλά η κυρίως ανάπτυξη, όλο το μεγάλο μου, όλη αυτή η περιπέτεια πέρασε. Να η φτερούγα λοιπόν εδώ που είχε τραυματιστεί και τώρα κάπου γαρατζουνίσει και κάπου έπεσε κάτι, έκανε το έξισε και λίγο γδάρθηκε, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι κάτι. Αλλά βλέπετε ακόμα είναι μαδημένο, δεν έχει υποδοθεί πλήρως. Εδώ λοιπόν που είχε τσακιστεί και το κόκαλο εδώ πέρα κόπηκε στη μέση, οπότε δεν μπορεί να πετάξει πλέον. Έχει μισό κόκαλο δυστυχώς το κομμάτι του κοκάλου που είχε κοπεί τόσο πολύ που κρεμόταν απ' έξω και απλώς έπεσε. Όταν το βρήκα ήταν δηλαδή ήδη διαλυμένο. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να κάνω κάτι άλλο όπως να απευθυνθώ σε κάποια οργάνωση προστασίας. Επίσης τα φτερά εδώ τα βλέπετε, τα είχα κόψει από όταν το βρήκα και άρχισα να μεγαλώνει, διότι είχε έξτρα βάρος και η φτερούγα όταν το βρήκα ήταν ακόμα πολύ φρέσκια, σπασμένη, δεν είχε κλείσει 24 ώρες. Και είχα κόψει τα φτερά για να μην έχει έξτρα βάρος και κρέμεται και το πατάει και το διαλύει χειρότερα, γιατί ήταν όπως είπα ήδη διαλυμένο το κόκαλο, να μην το κάνει χειρότερα. Όπως και να έχει, πέρασε λοιπόν ο καιρός, τα κατάφερε, δεν είχε ευτυχώς άλλα τραύματα πάνω της, οπότε μπόρεσε να αναπτυχθεί. Σίγουρα σε μέγεθος ίσως είναι λίγο μικρότερη από τα αδέρφια της, λόγω και της αναπηρίας της και της πιο καθυστερημένης κατά λίγο ανάπτυξης. Αλλά και πάλι το βασικό κομμάτι πέρασε πλέον, άμα ήταν ελεύθερο στη φύση θα πέταγε εννοείται και θα ήταν πιο αυτόνομο. Βέβαια ακόμα οι γονείς ταΐζουν τα μικρά σε αυτή την ηλικία, τα ταΐζουν οι χωριστές 3 μήνες μετά την πτήση από τη φωλιά, οπότε αυτό ακόμα θα έχει πολύ φροντίδα από τους γονείς του. Βέβαια τώρα εφόσον είναι, να το πούμε, εξημερωμένο, θα έχει καθημερινά έτσι και ως έτοιμη φροντίδα. Όπως είδαμε βέβαια προσπαθώ να κάνω μια μικρή προσομοίωση στο κυνήγι με ζωντανά θυράματα από σποντικάκια, εφόσον ούτε να πετάξει μπορεί, ούτε να αναπαραχθεί, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον το κυνήγι στο έδαφος κάπως μπορεί να το κάνει. Οπότε προσπαθώ να της δίνω τουλάχιστον κάποια πράγματα να έχει να αλληλεπιδρά, να είναι λίγο πιο φυσική ζωή. Οπότε εντάξει, βάζουμε το κυνήγι όσο μπορούμε, το κάνουμε. Να είναι πιο φυσικό, να μην είναι τέρμα ανάπηρο, να μην τα παίρνει όλα στο χέρι, εφόσον μπορεί να κυνηγήσει το έδαφος ποντικάκια, θα το κάνει. Και έντονο βέβαια τρώει και τα πάντα, σαν μικρό αντιπαρτικό, δεν περιορίζεται μόνο σε τροφικά και γενικά κρέας σπονδυλωτών και έντομα αν υπάρχουν, τις δίνω με πολλές κατσαρίδες που έχω και διάφορα άλλα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν, έκανα και το άνοιγμα φτερούγα, τώρα φάνηκε λίγο που το άνοιξε το φτερό της. Μια που είμαι και για τα φτερά, μπορεί πρακτικός να κάνει κάποια μικρή, ας το πούμε, πτώση με στυλ, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Ας πούμε από εδώ να πέσει κάτω που είναι το κρεβάτι ακριβώς δίπλα, μπορεί να το κάνει γιατί μπορεί να ανοίξει λίγο αυτό ελαφρώς. Όταν αλλάξει φτέρο και φύγουν και τα κομμένα φτερά θα είναι ακόμα πιο βολικό για αυτήν. Αλλά ακόμα εντάξει δεν μπορεί τέλεια. Λόγω και της ασυμμετρίας των φτερούγων τώρα που έχουν κοπεί τα πούπουλα από τη μία πλευρά. Αλλά και πάλι έτσι και μη κομμένα να ήταν ή και όταν βγουν τα νέα φτερά δεν θα μπορεί να πετάξει ποτέ πραγματικά. Απλώς μπορεί κάπως να ελέγξει την πτώση της και έχει γυμναστεί αρκετά στα πόδια και μπορεί να πηδήξει αρκετά ψηλά. Και με λίγο ψευτοφτερούγισμα βοηθάει ελαφρώς να πάει ακόμα πιο πάνω. Αλλά εννοείται μικρά βήματα από εδώ ας πούμε μέχρι εδώ μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω όχι. Γιατί πλέον χάνει την ισορροπία λόγω της αναπηρίας. Τώρα άμα κάνεις έχει απορρέει όταν πονάει που πιάνεται με τα νύχια της χωρίς να φοράω ειδικό γάντι, είναι κάπως ενοχλητικό είναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχω και αέτοχο, κουβάγια είναι. Βέβαια δεν είχα ποτέ σκοπό προς το πάνω τουλάχιστον να αποκτήσω αρπακτικό πτηνό. Αυτό προέκυψε καθαρά. Αν θα το κρατήσω για πάντα δεν το γνωρίζω επίσης, διότι το συγκεκριμένο είδος στην αιχμαλωσία μπορεί να ζήσει και 25 χρόνια, σε αντίθεση με τη φύση που ζει 5 χρόνια, δηλαδή το μισό. Είναι γενικά κάτι πολύ αμφιλεγόμενο το πολύ μακρινό μέλλον. Εγώ προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ.
Κάποιο κέντρο που να μπορώ να εμπιστευτώ δεν έχω βρει ακόμα καλά για να ξέρω πού να απευθυνθώ, αν ποτέ δεν μπορώ να την κρατήσω. Να βρω κάποιο κέντρο δηλαδή που να αναλαμβάνει ανάπηρα ζώα και να τα κρατάει για πάντα. Υπήρχε το ΕΚΠΑΣ βέβαια, στο νησάκι εκεί, στην Αίγινα, αλλά δυστυχώς αυτό το κλείσανε. Επιτίδη και κακόβουλοι άνθρωποι που θέλανε να κάνουν τη δικιά τους επιχείρηση. Αλλιώς θα την πήγαινα εκεί σίγουρα, άμα κάποια στιγμή έφτασα το συμπέρασμα πως δεν μπορώ να την προωτήσω για τον οποιοδήποτε λόγο. Τέλος πάντων, προς το παρόν μένει μαζί μου, που είναι σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον και το μέλλον θα φανεί πως θα γίνει. Αλλά αν ποτέ χρειαστεί να τη δώσω, θα τη δώσω ή σε κάποιο κέντρο να ψάξω καλά και βρώντως κάτι να μην πιστέψω ή άμα έχω βρει κάποιο άτομο που μπορεί όντως να τη φροντίσει σωστά και καλά. Αλλά προς το παρόν μένει μαζί. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω για το πιο βασικό ότι αν βρείτε κάποιο αρπακτικό πλάσμα ή γενικά κάποιο πτηνό ή άγριο ζώο ή γενικότερα, είτε πτηνό είτε θηλαστικό, ερπετό, οτιδήποτε, αν δεν ξέρετε από ζώα, δεν συνιστώ εννοείται καθόλου να το κρατήσετε ή να αποπειραθείτε να κάνετε το οτιδήποτε, πρέπει να απευθυνθείτε απαραίτητα σε κάποιο κέντρο προστασίας. Τα άγρια ζώα δεν είναι για τον όποιον και όποιον και δεν μπορούμε να τα παίρνουμε εννοείται και να τα κρατάμε. Αυτό εννοείται είναι εξαίρεση στον κανόνα, γιατί όπως βλέπετε και είπα είναι ανάπηρο, δεν μπορεί να προσεχθεί, δεν μπορεί να δει στη φύση και ούτε κάποιο κέντρο εμπιστοσύνης έχω βρει που θα μπορούσα να το πάω, ας πούμε, με την πρώτη μέρα που το βρήκα. Άμα από την άλλη όμως είσαστε στην κατάστασή μου που έχετε γνώσεις από όλα τα ζώα και ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε να το αναλάβετε αν θέλετε και να το απελευθερώσετε, άμα είναι απελευθερώσιμο. Το συγκεκριμένο δεν είναι. Άμα ήταν, θα το είχα σε κατάσταση πιο άγρια, σε κάποιο κλουβί έξω, να μάθει να πετάει σιγά σιγά μέχρι που να φύγει. Όπως είχα κάνει με μια κουρούνα κάποτε πριν κάποια χρόνια. Η οποία κουρούνα είχε περάσει κάποια στάδια προπόνησης και όταν ήταν έτοιμο, απλώς απελευθερώθηκε στη φύση. Το ίδιο θα έκανα και με αυτό, άμα δεν είχε το πρόβλημά του. Οπότε, ναι, να. Οπότε αυτό, άμα δεν ξέρετε τι σας γίνεται από άγρια ζώα, να απευθύνεστε πάντα σε κάποιον που ξέρει. Είτε είναι κάποιος γνωστός σας, είτε κάποιο κέντρο. Αρκεί να είναι κάποια πηγή ατόμων ή ατόμων που να ξέρετε σίγουρα ότι θα αναλάβει σωστά το πλάσμα και θα το επανεντάξει στη φύση αν είναι απελευθερώσιμο. Αν δεν είναι απελευθερώσιμο και πάλι αν δεν ξέρετε από ζώα, είναι ότι δεν συνιστώ την μόνιμη συγκατοίκηση μαζί σας, γιατί πολύ απλά αν δεν ξέρετε μπορεί το ζώο να πεθάνει από κάποιο λάθος που θα κάνετε άθελά σας. Εγώ βέβαια έχω χρόνια εμπειρία με ζώα, έχω ψάξει για πολλά ζώα και εννοείται ξέρω πολλά και στοιχειώδη πράγματα για αρκετά ζώα, ακόμα και ας μην τα έχω για κατοικίδιο ή οτιδήποτε. Βέβαια το συγκεκριμένο πλάσμα δεν μετράει σαν κατοικίδιο, εννοείται είναι άγριο ζώο, απλώς θεωρείται ανίκανο προς επανέταξη στη φύση και το κρατάω ως φιλοξενούμενο πιο πολύ. Ο τίτλος κατοικίδιο για κάτι τέτοιο είναι λάθος σε συγκεκριμένη περίπτωση, εννοείται. Δεν είναι κάτι όπως περιστέρι ή κοτόπουλο. Δεν είναι σύνθετο κατοικιδίο, είναι αυστηρά άγριο ζώο. Αλλά για λόγους μένει εννοείται αναγκαστικά σε τεχνητό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Το πιο μακροχρόνιο βίντεο το φτιάχνω πρακτικώς εδώ και ένα μήνα και κάτι, από τα πρώτα κλιπάκια μέχρι και τώρα. Και σας δείχνω πάνω κάτω την ιστορία διάθεσης αυτής της κουκουβάγιας, που ευτυχώς ήταν αρκετά τυχερή για να πέσει στο κήπο μου, αλλά αρκετά άτυχη για να διαλυθεί το φτερό της και να μην μπορέσει να ξαναπετάξει και να πάει ποτέ στη φύση. Αλλά τουλάχιστον βρέθηκε σε καλά χέρια, με γνώσεις, εμπειρία και θέληση για φροντίδα του. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο μαγικό.